Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Φοράω μια ρομπίτσα, πολύ ωραία, με αγελαδίτσες, και παίρνω με τη webcam, γιατί ακόμα δεν έχω ξέρει να φέρω τον τρίποδο από το αμάξι. Yay! Πήγα στον δερματολόγο. Και μου είπε ότι έχω ακμή, μου έγραψε αντιβίωση, μία λοσιόν και μία κρέμα που θα πρέπει να κάνω και θα αρχίσω να τις βάζω και βλέποντας και κάνοντας. Και άλλα πολλά μου είπε ο δερματολόγος για την ακμή, ότι εν ολίγη δεν παίζει ρόλο η σοκολάτα, δεν παίζει ρόλο αυτά, αυτά είναι όλα μύθη, αυτό άγχος είναι, ή ορμονικά, θα πάω και στην γυναικολόγο από εβδομάδα, θα κάνω και αιματολογικές και βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, κάνω ένα βίντεο με προϊόντα που δεν θα αγοράσω ποτέ ξανά. Είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν είναι καλά. Θα σας εξηγώ για ποιο λόγο δεν τα αγοράζω. Και από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω έτσι όπως θα έχω μπροστά μου χύμα και τσουπαλάτα. Θα πιάνω ένα-ένα και θα σας λέω λοιπόν. Δεν θα ξαναγοράσω ποτέ στη ζωή μου αυτή τη λάκα. Ζουμ, στρίδια. Γιατί? Γιατί παρόλο που είναι καλή λάκ, μυρίζει ωραία, έχει καλό κράτημα, είναι επαγγελματική κτλ. Και είναι 7,5 ευρώ, το πέρα εγώ. Στεγνώνει μέσα στο καπάκι και πάντα μπουκώνει. Την έχω αλλάξει τώρα. Δύο φορές αυτό το έχω αλλάξει και τα έχει μπουκώσει όλα. Θα μου πείτε μπορώ να το βάλω να έτσι είναι όπνευμα και να ξεμπουκώσει, αλλά βαριέμαι να κάνω αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν τόσες λάκκα και έξω που δεν μπουκώνουν. Δεν θα ξαναπάρω αυτή τη λάκ απλά. Γιατί φαντάζομαι ότι αν χρησιμοποιείτε λάκ σε καθημερινή βάση, δεν θα μπουκώνει. Αλλά επειδή εγώ χρησιμοποιώ λάκ μια φορά το μήνα. Ναι, και πολύ σας λέω. Εγώ δεν την ξαναπάρω αυτή τη λάκ, γιατί μπουκώνω. Εάν εσείς χρησιμοποιείτε λάκ καθημερινά και σας αρέσει, είναι καλή λάκ. Λίγο ακριβούτσικη, αλλά καλή. Εγώ προσωπικά μου δεν την ξαναπάρω, γιατί και δεν την χρησιμοποιώ πολύ και βαρέθηκα να αλλάζω καπάκια. Συνεχίζω με ένα κραγιόν, Lovi, νούμερο 13. Δεν θα το ξαναπάρω και θα σας δείξω γιατί. Γιατί απλούστατα το χρώμα του το δεν μου πηγαίνει. Και θα ξεπαυτώ. Για αυτόν τον λόγο δεν θα το ξαναπάρω αυτό το κραγιόν. Κατά τα άλλα, είναι ωραίο. Έχει κρεμώδη υφή. Μυρίζει ωραία σαν βανίλια. Καλό είναι για τα λεφτά του. Πώς το πήρα? Δεν θυμάμαι. 1,5 ευρώ. Αλλά το νούμερο 13, ρε παιδιά. Πολύ πεθαμένα τζίμερ σε μένα. Σκούρο καφέ δηλαδή. Ούτε καφέ, ούτε νιούτε. Και να το σκαρτί το ενδιάμεσο. Συνεχίζω. Άλλο προϊόν που δεν θα ξαναπάρω. Mac Match Master. Ποτέ δεν θα το ξαναπάρω. Έχω ένα και προσπαθώ να το τελειώσω και δεν μπορώ. Και γιατί δεν μπορώ να το τελειώσω, γιατί δεν με βολεύει. Μου βγάζει πάρα πολύ λιπαρότητα. Τα χρώματά του δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, πολύ λίγη ποικιλία χρωματικά. Σιγά ότι και καλά ταιριάζει στο χρώμα σας και μαλακίες. Δεν μου άρεσε καθόλου σε foundation από τη MAC. Δεν θα μπω σε περαιτέρω ανάλυση. Έχει πολύ πιο ωραία foundation η MAC. Και σε αυτά τα λεφτά υπάρχουν πολύ ωραία foundation από άλλες εταιρείες που αυτά απλά δεν αξίζει τον κόπο. Το μόνο θετικό που έχει αυτό το MAC Match Master, μιλάω πάντα για λιπαρά δέρματα, και όπως βλέπετε έχω full λιπαρό δέρμα και ευαίσθητο. Το μόνο καλό είναι ότι έχει ωραία αντλία. Μ' αρέσει η αντλία του που κλειδώνει έτσι. Σε κλειδώνει και πατά. Το μόνο καλό είναι η αγγεία, το γυάλινο βαζάκι. Όλα τα άλλα δεν θα το ξαναπάρω. Συνεχίζω. Garnier Fructis. Για όγκο, σπρέι για όγκο. Αυτό έχει πάρα πολύ καιρό που το πήρα. Δεν πρόκειται να το ξαναπάρω. Γιατί βρωμάει.
Δίνει όγκο, τα κάνει τα μαλλιά κάπως έτσι, σαν σκληρά, αλλά μένει μετά το στέγνωμα στα μαλλιά και μένει μια πολύ περίεργη μυρωδιά που εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Αν δεν σας ενοχλούν οι μυρωδιές, είναι ωραίο προϊόν, μια χαρά. Για όγκο, δίνει και όγκο. Βολεύει πάρα πολύ με την αντλία ψήψη να ξεκάσει. Εγώ προσωπικά λέω να κρατήσω το μπουκαλάκι. Αλλά θα πετάξω το αυτό γιατί μου μυρίζει. Ξέρω παιδιά, είμαι ιδιότροπη στο θέμα μυρωδιά και συνεχίζω. Δεν θα το αγοράσω ποτέ ξανά. Και δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτό το συγκεκριμένο. Είναι το Eau de Lancôme. Είναι το Eau de Toilette 75 ml. Ποιος κατάλληλο, δεν ξέρω. Eau de Lancôme, το πράσινο. Βρωμάει σαν ένα βαρύ αυτεστέρι που θα φορούσε ένας 75 κύριος. Δεν ξέρω γιατί το αγόρασα, ήμουν στο duty free. Ήθελα, μ' άρεσε το μπουκάλι, μύρισε άλλο, πήρα άλλο. Δεν πρόκειται να το ξαναπάρω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να φορέσει μια τέτοια κολόνια. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν θα ξαναπάρω. Avon. Αυτό το κραγιόν, το Pink Sizzle. Την απόχρωση Pink Sizzle. Ου, πολύ μαγιά, ε. Πολύ μαγιά για το τίποτα όμως, παιδιά. Διότι το Pink Sizzle δεν έχει καθόλου χρώμα. Είναι σαν να βάζετε λίγο σήμερα στα χείλη σας. Ορίστε. Και το swatch. Είναι εδώ ακριβώς. Θα το κάνω λίγο. Βάλω μπόλικο. Αυτό είναι το χρώμα. Pink Sizzle. Εγώ θα έλεγα Shimmer Sizzle. Δεν θα το ξαναπάρω λοιπόν, ούτε αυτό. Φτηνό προϊόν από το ίντερνετ, Saffron Bronzing Powder. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναπάρω. Τεράστια ποσότητα, φτηνό, αλλά απόδοση 0. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Δεν μου άρεσε Saffron προϊόν καθόλου, μην πάρετε τζάμπα. Άλλο προϊόν που δεν πρόκειται να ξαναπάρω, παλέτες της ELF, απόδοση μηδενική, όσο φτηνές και αν είναι, αν είναι, να βάλω το καλύτερο primer, να φάω 10 ώρες για να βγάλω ένα χρώμα. Και πάλι, μερικά χρώματα έχουν, βγάζουν χρώμα, μερικά άλλα πάλι είναι μάπα. Δηλαδή παίρνετε μια παλέτα, φαίνονται καλά τα χρώματα, αλλά μερικά έχουν απόδοση, μερικά δεν έχουν. Και η μαλακία είναι ότι δεν μπορείς να βασιστείς. Δηλαδή, δεν πρόκειται να το ξαναπάρω. Εντάξει, γιατί τι είναι να το ξαναπάρω. Το πήρα μια φορά. Έχω τώρα όλα τα χρώματα. Το έχω πάρα πολύ καιρό και δεν το χρησιμοποιώ γιατί εντάξει, με μονωμένα χρώματα μπορεί να είναι ωραία. Ας πούμε, όπως αυτό εδώ τώρα. Πώς κάνω τα σφότια. Πού είναι, έλα, πού είσαι να είσαι. Έλα ρε παιδί μου. Περιμένω σαν. Λοιπόν, αυτό ας πούμε το χρώμα είναι αυτό εδώ. Είναι ωραίο, εντάξει. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ξαναπάρω παλέτα της ELF. Τα χρώματα της ELF δεν έχουν καθόλου απόδοση. Θέλουν πάρα πολύ καλό primer, πάρα πολύ καλό δούλευμα. Δεν ξέρω. Υπάρχουν τόσες ωραίες σκέψεις και έτσι. Γιατί να πάρω μια παλέτα. Σπάνω αυτό το χρώμα εδώ. Το τρίβω, το τρίβω, το τρίβω, το τρίβω. Βγάζω κάτι, αλλά δεν τα έβαλα. Πάνω στο δάχτυλο τα έβαλα. Δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε. Θα μου πεις πάνω φθηνό είναι. Αλλά δεν θα το ξαναβράσω γιατί το έχω τόσο καιρό και δεν πέφτει το χέρι μου πάνω του. Δεν μ' αρέσει. Χρησιμοποιώ άλλες παλέτες. Ίσως είναι και δικό μου λάθος που δεν το χρησιμοποιώ, αλλά ακόμα και να το χρησιμοποιούσα, δεν θα το ξαναγόραζα. Γιατί θα έβλεπα ποια χρώματα χρησιμοποιώ από εδώ πιο πολύ και θα πήγαινα να αγοράσω σε μονωμένες σκιές αυτά τα χρώματα. Η συσκευασία δεν λέει τίποτα, είναι πολύ μάπα. Πάρα πολύ μάπα. Υποθέτω ότι αν το χρησιμοποιούσα θα έχει χαλάσει ως τώρα η συσκευασία σίγουρα. Τέλος πάντων. Πάμε σε λίγο πιο περίεργα προϊόντα. Radiant
Professional Makeup Glitter Eyeliner, της κρατάνε Glitter Eyeliner νούμερο 12. Δεν θα το ξαναγοράσω γιατί δεν μπορώ να κάνω γραμμή με το eyeliner, δεν έχει καθόλου απόδοση. Δεν βγάζει glitter καθόλου, είναι τοξικό. Δεν επεκτείνομαι στο θέμα. Απιβίτα Lip Balms, ειδικά αυτό το συγκεκριμένο, ποτέ ξανά. Δεν μπορώ τη μυρωδιά από τα Lip Balm Απιβίτα. Δηλαδή, ενώ είναι πάρα πολύ ενδυτικά και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι φυτικά και έχουν πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Δηλαδή, δεν μπορώ. Έχω ένα θέμα με τις μυρωδιές. Το θέμα είναι ότι ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ είμαι περίεργη με τις μυρωδιές. Γιατί ό,τι έχω πει ότι μου βρωμάει, βάζουν πάντα άτομα στο κλειστό μου κύκλο και σκυλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Μου λένε, μα μυρίζει τέλεια, πόσο βρωμάει αυτό το πράγμα. Αυτό μου αρέσει με μια. Και ξέρεις, έρχονται, βάζουν τα πράγματα μου, ξέρεις, που βρωμάνε και μετά βρωμάνε και τα... Είναι, θα σας λέω, απέσιο πράγμα. Να είστε πολύ έτσι. Λοιπόν, μετά, άλλο προϊόν που δεν θα αγοράσω ποτέ ξανά. MAC Liquid Eyeliner, Gel Eyeliner, το Black Track. Δεν θα το πάρω ποτέ ξανά. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, όπως βλέπετε. Δεν κάνει και αμάν καλή γραμμή, δεν είναι και αμάν μαύρο. Δεν είναι και αμάν πηχτό, δεν είναι και αμάν εύκολο στην εφαρμογή. Έχω πάρα πολλά gel eyeliner που είναι πολύ καλύτερα και ήταν πολύ ασθενότερα. Προσωπικά δεν μ' αρέσει η σύστασή του. Ίσως χρησιμοποιώ λάθος βούρτσα. Ίσως χρησιμοποιώ λάθος πινέλο. Ίσως πρέπει να το βάλω με το πινέλο της MAC. Δεν το έχω το πινέλο της MAC. Δεν διατίθεμαι να αγοράσω πινέλο για eyeliner τη στιγμή που έχω άλλα που με βολεύουν. Θα αποφεύγω από εδώ και πέρα τα eyeliner της MAC και θα παίρνω πάλι σε εταιρείε. Όπως π.χ. η Bobbi Brown, όπως π.χ. Τέτοια. Ακόμα και η Essence, της Essence το gel eyeliner, το βρίσκω πολύ καλύτερο από αυτό. Επίσης, δεν θα ξαναγοράσω The Body Shop Coconut Beautifying Oil. Γιατί? Γιατί μόνο μυρίζει coconut και μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Αλλά δεν κάνει και άμα δουλειά στα λάδι, δεν κάνει εντάτωση. Δεν θα το βάλω ποτέ στο πρόσωπο μου γιατί φοβάμαι μεγάλα σπυράκια. Κάνει 10 ευρώ. Έχει μόνο 100 ml. Πιστεύω ότι είναι υπερτιμημένο. Μπορώ με αμυγδαλέλαιο και εθέριο έλαιο καρύδες να κάνω πολύ καλύτερο λάδι από αυτό. Δεν καταλαβαίνω τη χρήση του. Το έβαλα στο σώμα, δεν έκανε τρομερή ενυδάτωση. Στα μούτρα είπα δεν το βάζω διότι. Και το έβαλα και στα μαλλιά. Και τα μαλλιά μου ήμουν σαν να με έγλειψε για λάδι. Σαν λαδωμένος ποντικός. Προτιμώ να βάζω τις σιλικόνες μου παρά αυτό το λάδι. Και τελευταίο πάλι ένα προϊόν, πρώτο τελευταίο, ένα προϊόν για τα μαλλιά, της Oriflame, Overnight Hair Treatment. Αυτό έχει σιλικόνες, το βάζεις το βράδυ και μετά το πρωί λούζεσαι. Αλλά μιλάμε για ένα προϊόν που έχει 79% αλκοόλ. Και όταν ψεκάζεσαι, εντάξει, άμα είσαι διαστηματικός, και σε μέσα πολύ χρόνο για να γίνουμε ζώνη. Έχει μια περίεργη μυρωδιά, δεν είναι πολύ άσχημη, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν κάνει δουλειά στα κατεστραμμένα μαλλιά. Δεν είναι τα μαλλιά μου πάρα πολύ κατεστραμμένα. Και εγώ το έβαλα από βραδύ και δεν ήμουνα τόσο λαδωμένος ποντικός. Ήμουνα λίγο λαδωμένος ποντικός. Βέβαια δεν είμαι όπως ήμουνα με τη σιλικόνη. Αυτό θα το συνεχίσω. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσω ολόκληρο. Δηλαδή μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσω στα μαλλιά μου, αλλά δεν θα το ξαναγοράσω. Εκτός και αν δω τρομερή διαφορά στο. Ότι κάνει δηλαδή δουλειά. Βλέποντας όμως τα συστατικά του, θέλουμε για θετικό φακό βέβαια για να δω τα συστατικά του, αλλά τέλος πάντων, βλέποντας τα συστατικά του, βλέπω ότι το μόνο που έχει είναι Caprylic Triglycerol και Cypentasiloxane, γλυκερίνη, καστορόλ κτλ. Δηλαδή υπάρχουν 1.000 προϊόντα στην αγορά που έχουν τα ίδια πράγματα με λιγότερο αλκοόλ μέσα και θα βρίσκεται μια απλή σιλικόνη και δεν είναι αυτό το overnight treatment. Και τελευταίο προϊόν, άφησα ένα ακριβό προϊόν, θα σας απογοητεύσω. Είναι το Estée Lauder, το Pure Color, το Quick Thick Eyeliner. Αυτό εδώ. Λοιπόν, κορίτσια. Μ' αρέσει πολύ η συσκευασία. Μ' αρέσει πολύ το tip. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι να κάνω γραμμή με αυτό. Με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω ίσια γραμμή.
Δεν μένει καθόλου πάνω στο μάτι. Μέσα σε μία ώρα έχει μουτζουρώσει εδώ απάνω, έχει βγει εδώ απάνω και σε 2-3 ώρες δεν έχει μείνει τίποτα από τη δέρμα. Και είναι κρίμα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είπα, αυτό το προϊόν θα κάνει τη ζωή μου εύκολη. Μακάρι κάποια άλλη εταιρεία να βγάλει κάτι παρόμοιο, δηλαδή σε τέτοιο μαρκαδοράκι, να βάζουμε στο μάτι μας, κράκ, να κάνουμε τη γραμμή τη χοντρή, γρήγορα και εύκολα, να το βάζουμε στην τσάντα μας έτσι, αλλά να μένει. Να είναι πιο σταθερό. Δηλαδή, αν ήταν σταθερό, αλλά δεν είναι σταθερό δυστυχώς. Και το τέσσερα πολλές φορές και με primer και χωρίς primer, δεν. Η λύση είναι μία, να βάζω από πάνω μαύρη σκιά, για να το κάνω set. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν θα πω, δηλαδή, μπορεί να πω στη διαδικασία να το δοκιμάσω για να το χρησιμοποιήσω συγκεκριμένο, αλλά δεν θα το ξαναγοράσω. Εκτός και να βελτιώσουν τη σύνθεση. Ας το κάνω ένα διάβροχο. Άμα το έκανα ένα διάβροχο και είχα τη σιγουριά ότι είναι smudge proof, θα το έπαιρνα. Λοιπόν, εν ολίγοις αυτά είναι τα λίγα. Α, και δεν θα αγοράσω ξανά την παλέτα 6 σε 1 της ELF, που είναι οι σκιές, το lip gloss και το ρούζ από κάτω. Οι σκιές έχουν απέσια υφή και απόδοση. Το lip gloss είναι απέσιο, λερώνεται τις σκιές και από το ρούζ. Το μόνο που αξίζει εκεί μέσα είναι το ρούζ, που είναι πολύ ωραία τα ρούζ, αλλά δεν μπορείς να τα βγάλεις από την παλέτα και αναγκαστικά έχεις εκείνα τα άλλα τα απέσια πράγματα μαζί. Λοιπόν, αυτά δεν θα ξαναγοράσω προς το παρόν. Όχι ότι κλαίω τα λεφτά μου, δεν κλαίω τα λεφτά μου, ήταν όλα δικές μου επιλογές. Στην τελική αυτή η παλέτα της ELF μπορεί να την πήρα και δώρο, δεν θυμάμαι πώς την πήρα και πώς φθηνή ήταν. Και σίγουρα θα μου χρησιμεύσει κάπου, κάποια στιγμή θα την χρησιμοποιήσω. Ούτε και άμα γι' αυτό κλαίω τα λεφτά μου που δεν έχει απόδοση, γιατί εντάξει, νομίζω έκανε και 3 δολάρια. Για το Mac, λίγο κλαίω τα λεφτά μου, με την έννοια ότι απογοητεύτηκα όταν είδα ότι δεν μου κάνει. Γι' αυτό το Radiant δεν κλαίω τα λεφτά μου, γιατί ήταν καθαρά ηλίθια απόφαση μου να πάρω ένα glitter eyeliner και μπορούσα να την είχα δοκιμάσει και να δω ότι δεν βγάζει. Να, κάπως έτσι βγάζει, δηλαδή δείτε αυτή είναι η γραμμούλα εδώ. Άμα τη βλέπετε. Θα μπορούσα να την είχα δοκιμάσει δηλαδή. Αυτό, ναι, κλαίω τα λεφτά μου για το Estée Lauder, γιατί δεν μένει καθόλου. Γι' αυτό κλαίω τα λεφτά μου, γιατί αισθάνομαι ότι μέσα από τις καμπάνιες που έκανε το Body Shop και όλη αυτή τη διαφήμιση, εγώ δεν θα τα είχα πάρει αυτό το like το συγκεκριμένο και το πήρα γιατί πίστηκα από όλες αυτές τις bloggers που τα έδειχναν. Και λέω, α, για να το δοκιμάσω πρέπει να είναι ωραίο, Body Shop δεν πάρει, δεν μου είπα και γι' αυτό κλαίω τα λεφτά μου και νιώθω και μαλάκα. Γι' αυτό δεν κλαίω καθόλου τα λεφτά μου, γιατί το πήρα από την Oriflame της Βουλγαρίας που τα παίρνω εγώ εδώ πάνω μισή τιμή, οπότε Klein, πως 6 ευρώ το πήρα. Εντάξει, αλλά κιόλας δεν είναι και πολύ κακό, δηλαδή μπορεί να το έχω, δεν ξέρω, ήταν μια δοκιμή, ήξερα την αρχή ότι δεν θα μου κάτσει. Για το επιβίτα δεν κλαίω τα λεφτά μου, γιατί όσο και αν με ενοχλεί η μυρωδιά, να σκάσω με κλίμα και το βάλω. Τώρα για αυτά εδώ τα κραγιονάκια Avon και Lovie, για το Avon κλαίω τα λεφτά μου, για το Lovie χαίστηκα. Για το Mac κλαίω τα λεφτά μου, αλλά δεν είναι τόσο πολύ ότι κλαίω τα λεφτά μου, νιώθω ότι δεν έκανα και καλή έρευνα. Α, και ένα ακόμα προϊόν που δεν θα ξαναγοράσω ποτέ είναι αυτά εδώ τα ELF τα lipsticks, διότι απλούστατα δεν μπορώ να κάνω αυτή τη διαδικασία, να τις πάρει απίστευτα, δεν πρόκειται να κάτσω στη διαδικασία να το κάνω. Για αυτή την κολόνια, ναι, κλαίω τα λεφτά μου, αλλά καλά να πάω. Για τη λάκα αυτή, όχι, δεν κλαίω τα λεφτά μου, γιατί σχεδόν τελείωσα. Γι' αυτό δεν κλαίω τα λεφτά μου, γιατί θα χρησιμοποιήσω το μπουκαλάκι. Αυτά ήταν τα προϊόντα που δεν θα αγοράσω ξανά. Σχόλια, like, subscribe, ό,τι θέλετε. Φιλιά πολλά, πείτε μου κι εσείς για τα προϊόντα αυτά, αν έχετε κάποια εμπειρία. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, που θα είναι γάμο vlog. Φιλιά πολλά, γεια σας!